Γεια σας φίλοι και φίλοι του Resport.gr και πάμε κατευθείαν σε ένα έκτακτο βίντεο που αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέχρι τώρα παρακολουθεί άπραγος μεταγραφικές εξελίξεις Ευρωλίγκας, θέλει ωστόσο να μπει και αυτός δυναμικά στο παιχνίδι με μια μεταγραφή guard μετά την αποχώρηση του Κάναν, με μία από αυτές τις επιλογές να αποτελεί ο star του ΠΑΟΚ Kevin Porter Jr. Πριν προχωρήσουμε όμως, θέλω να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας με καμπανάκι, αλλά και like στο βίντεο, διότι μόλις φτάσουμε στους 30.000 συνδρομητές θα υπάρξει διαγωνισμός όπου 5 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε τη εισιτήρια διαρκείας μένει στις ομάδες για τη νέα σεζόν. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο αποχωρήσει από το λιμάνι. Ο Αζάια Κάναν και ο Λουκ Σίγμα αποτελούν παρελθόν. Μυστήριο πλανάται πάνω από τις περιπτώσεις των Μπρασδέικης και Λούτζι, με τον πρώτο να έχει συμβόλαιο, αλλά ουσιαστικά να μην υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο διεθνής Μιχάλης Λούτζι δεν έχει πλέον συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και κανένας δεν γνωρίζει ποιο είναι το μέλλον του στο λιμάνι. Με τα γραφικά, το μόνο που έχει ακουστεί μέχρι τώρα είναι ότι μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αν τελικά ισχύει το ότι η Φενέρμπαχτσε δηλαδή θα λύσει το συμβόλαιο μαζί του, είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει. Επίσης, τελευταίες ημέρες ακουγόταν του Κίναν Εβανς, που όμως φαίνεται να μην προχωράει λόγω του τραυματισμού του. Και αν δεν προχωρήσει, ο Ολυμπιακός θα ψάχνει για έναν γκάρντ, ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει σε ελληνικό πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Το όνομα που θα απασχολήσει τον Ολυμπιακό, εφόσον δεν φέρει τον Κίναν Εβανς, ένα παίκτη που είναι τεράστιο ταλέντο και το οποίο το έδειξε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Kevin Porter Jr. Εντυπωσιακό παίκτη, σκόρερ, παίκτη ομάδα. Ο Kevin Porter Jr. θα μπορούσε να ταιριάξει άνετα στην ομάδα του Ολυμπιακού με αστήρευτο ταλέντο, με το οποίο θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι στις αμφιβολίες που υπάρχουν για το χαρακτήρα του. Την ίδια ώρα όμως θα μπορούσε να είναι και μια πολύ καλή οικονομική λύση. Αυτό όμως που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να θέλει να περιμένει έναν παίκτη που κανένας δεν ξέρει πώς θα επιστρέψει μπασκετικά, τον Κίναν Εβανς δηλαδή. Ενώ την ίδια ώρα δεν προσπαθεί να αποκτήσει με λίγα χρήματα έναν υπερπαίκτη που και ελεύθερος είναι και υγιής είναι, και επίπεδο ανεβάζει αμέσως την ομάδα. Και όλα αυτά στην ηλικία μόλις των 24 ετών, όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα redfreaks.gr. Επομένως, φαίνεται στο λιμάνι η περίπτωση του Κίναν Εβανς να μην ολοκληρώνεται, και πολύ πιθανό είναι να απασχοληθούν οι Ερυθρόλευκοι με τον παικταρά του ΠΑΟΚ εφόσον ο Εβανς δεν υπογράψει. Για οτιδήποτε νεότερο που αφορά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του Resport.gr. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας για περισσότερα συναρπαστικά αθλητικά νέα και ενημερώσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήστε το Resport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.